Θανάσης Κοντονίνας, πρόεδρος των Συνταξιούχων Εμπόρων Νομού Μαγνησίας. Λοιπόν, σήμερα είναι μια πανελλαδική κινητοποίηση στα πλαίσια της ΠΑΜΕ, ΠΑΣΕΒΕ, ΜΑΣ και όλων αυτών των οργανώσεων για τον ΕΟΠΗ. Παράλληλα, έχουμε ξανάρθει εμείς και για μας είναι μια συνέχεια του αγώνα, διότι ήρθαμε και πριν 15 μέρες εδώ να διαμαρτυρηθούμε στον πρόεδρο του νοσοκομείου, διότι δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν φάρμακα, δεν υπάρχουν οι συνταξιούχοι, βρίσκονται σε τόσο δύσκολη κατάσταση που δεν πάει άλλο. Όταν φτάνουμε σε σημείο από τις 500-600 ευρώ που παίρνουμε σύνταξη, να θέλουμε τα 200 ή τα 300 ευρώ για φάρμακα, καταλαβαίνετε τι γίνεται, πώς θα βγάλει ο κάθε συνάδελφος το μήνα που παίρνει αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, δεν πάει άλλο αυτός ο κατήφορος που μας έχουν οδηγήσει με τον ΕΟΠΗ. Οι οποίοι πρέπει να δώσουν καταρχήν. Δεν δίνουν χρήματα στους φαρμακοποιούς. Δεν δίνουν χρήματα στους γιατρούς. Δεν υπάρχουν εφημερίες γιατρών. Άρα λοιπόν, αφού αναγκαζόμαστε εμείς να πληρώνουμε για δεύτερη φορά, τα πληρώσαμε μία φορά σε όλο μας τον εργασιακό βίο για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τώρα αναγκαζόμαστε να τα ξαναπληρώσουμε πάλι τα φάρμακα και οτιδήποτε άλλες εξετάσεις ή γιατρούς, ό,τι χρειάζεται ο καθένας. Εσείς τι ακριβώς ζητάτε τώρα να γίνει? Σήμερα σας είπα, είναι πανελλαδική η κινητοποίηση. Αλλά όσον αφορά τον ΕΟΠΗ, ζητάμε την άμεση χρηματοδότηση. Τι πληρώναμε μια ζωή ασφάλιση για να έχουμε στα γεράματα την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η οποία έχει καταργηθεί. Εδώ και 2 μήνες δεν βρίσκεις ούτε γιατρούς, ούτε φάρμακα, ούτε τίποτα. Και είμαστε αναγκασμένοι να τα πληρώσουμε από την τσέπη μας. Σήμερα λαμβάνει η χώρα, θα λάβει η χώρα μάλλον σε λίγο, πανθεσσαλική συγκέντρωση των συνταξιούχων στα Τρίκαλα. Προκειμένου έτσι να συντονιστούν κάποιες ενέργειες για περαιτέρω κινητοποίηση των συνταξιούχων. Ναι, αυτή η συγκέντρωση στα Τρίκαλα είναι των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Κακώς γίνεται μόνο του ΙΚΑ, θα έπρεπε για όλους τους συνταξιούχους. Όλοι το ίδιο πρόβλημα έχουμε. Έτσι λοιπόν, θεώρησαν καλό οι συνάδελφοι των Τρικάλων και όλης της Θεσσαλίας να κάνουν σήμερα μια συγκέντρωση για το ΙΚΑ. Και λέω ότι θα ήταν πιο φρόνιμο να είμαστε όλοι μαζί, γιατί όλοι το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Δηλαδή και οι συνταξιούχοι έμποροι θα προγραμματίσουν κινητοποίησεις? Ναι, και οι συνταξιούχοι έμποροι και οι του ΤΕΒΕ, οι επαγγελματίες, βιοτέχνες, αυτοκινητιστέ, όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει κόσμος που να μην πλήττεται από αυτό το πρόβλημα που λέγεται ΕΟΠΗ. Οι δυνάμεις της Λαϊκής Συμμαχίας, δηλαδή το ΠΑΜΕ, το ΜΑΣ, από τους φοιτητές, οι ΟΗ, από τις γυναίκες, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να κάνουμε ένα συμβολικό αποκλεισμό των ταμείων του νοσοκομείου, δηλαδή να μην πληρώνουν οι ασφαλισμένοι το 5 ευρώ για τις εξετάσεις τους. Είχαμε επικοινωνία, βέβαια υπήρξε μια έτσι διαπραγμάτευση, είχαμε μια επικοινωνία με τον υποδιοικητή, ο οποίος βέβαια μας είπε ότι θα λυθεί το θέμα, θα πρέπει όμως να καταγραφούν στατιστικά κάποια στοιχεία. Αν είναι μόνο αυτό, δεχόμαστε, διαφορετικά θα πρέπει να μην πληρωθεί. Το θέμα δεν είναι αυτό όμως, είναι ότι εμείς θέλουμε να υπερασπίσουμε τη δημόσια και δωρεάν υγεία. Δεν δεχόμαστε να πληρώσουμε εμείς και οι οικογένειές μας την κρίση τους, τα κουρέματά τους, τα ελλείμματά τους, τις ελλείψεις γιατρών, την ανασφάλεια γενικά που επικρατεί, την εμπορευματοποίηση της υγείας, που αυτά θα έχουν συνέπειες και στην υγεία της λαϊκής οικογένειας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι αυτοπασχολούμενοι, οι νέοι γενικότερα, πέρα από τη μείωση του εισοδήματός τους, το οποίο έχουν κάνει μέχρι τώρα και το οποίο σκοπεύουν να το επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, επιβαρύνουν τους ίδιους τους εργαζόμενους, όλη τη λαϊκή οικογένεια δηλαδή, με τα χαράτσια που πηγαίνουν στο νοσοκομείο, δηλαδή για επίσκεψη στο νοσοκομείο τα 5 ευρώ ή και άλλες κλινικές εξετάσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι η υγεία πρέπει να είναι δημόσιο και δωρεάν, είναι ένα κοινωνικό αγαθό και πρέπει να παρέχεται δωρεάν και να αναβαθμιστεί οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχουν το νοσοκομείο. Γιατί δυστυχώς το τελευταίο διάστημα οι υπηρεσίες που παρέχει το δευτεροβάθμιο αυτό όργανο έχουν επιδεινωθεί τόσο με την έλλειψη γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και διάφορων υλικών. Όλα αυτά πρέπει να αντισταθούν οι εργαζόμενοι, να μην περάσουν τα μέτρα αυτά. Σήμερα δίνουμε μία απάντηση και βέβαια την Τετάρτη στις 26
του Σεπτέμβρη συνολικά όλοι οι εργαζόμενοι να δώσουν μια απάντηση στα μέτρα τα οποία επιχειρεί η κυβέρνηση και για το θέμα της υγείας.